Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, κυρίως λόγω της αύξησης θερμοκρασίας που βοηθά στη γρήγορη αλλίωση των τροφίμων, υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης δηλητηριάσεων που οφείλονται στην κατανάλωση τροφίμων που προετοιμάζονται, διατηρούνται ή διατίθενται χωρίς την τήρηση των απαραίτητων μέτρων υγιεινής. Έτσι, οι καταναλωτές πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο κατά την αγορά και συντήρηση των τροφίμων, όσο κατά την επίσκεψή τους σε χώρους μαζικής εστίασης. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, έχουμε σύντομες αλλοιώσεις στα τρόφιμα κτλ. Έτσι, μερικές έτσι βασικές γενικές οδηγίες. Πρώτα απ' όλα, να κοιτάμε από την οσμή τα διάφορα τρόφιμα, από το χρώμα τους, να προσέχουμε την ημερομηνία λήξης τους και πώς αυτά έχουν συντηρηθεί. Μια πρώτη ματιά, έτσι, εποπτική. Τρόφιμα τα οποία έχουν εκτεθεί πάρα πολύ ώρα στον ήλιο, τα αποφεύγουμε να τα αγοράσουμε. Επίσης, καλά θα είναι να, σίγουρα εννοείται, να πλένουμε τα χέρια μας, να βάζουμε αμέσως τα προϊόντα που αγοράζουμε και τα οποία θέλουν ψήξη στην ψήξη ή στην κατάψυξη, και παράλληλα να καλομαγειρεύουμε το φαγητό και να καλοπλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Δηλαδή, όταν λέμε καλομαγείρεμα, δεν εννοούμε να καίγεται, ας πούμε, το κρέας, αλλά να είναι ψημένο και μέχρι μέσα. Επίσης, τα νερά τα οποία αγοράζουμε, τα εμφιαλωμένα, να κοιτάμε να μην είναι αποθηκευμένα σε μέρη που τα χτυπάει ο ήλιος, γιατί υπάρχουν αλλοιώσεις ακόμα και στα νερά. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να υπάρχει και όσον αφορά στην κατανάλωση παγωτών και γευμάτων από ψυσταριές. Στα παγωτά να προσέχουμε ιδιαίτερα, γιατί πολλές φορές, αν τα δούμε μισοαλλοιωμένα ή μισοχυμένα, σημαίνει ότι έχουν κάπου έχουν αποψυχθεί και έχουν ξαναπαγώσει. Αυτό δεν είναι σωστό. Επίσης, αν τα παγωτά έχουν πάρα πολλούς κρυστάλλους μέσα στις συσκευασίες τους, δείχνουν πάλι αυτό το πράγμα, και γι' αυτό καλά είναι αυτά να τα αποφεύγουμε. Και τέλος, όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, το παγωτό που θα αγοράσουμε στις συσκευασίες θα το κάνουμε την τελευταία στιγμή που θα φύγουμε από το μάρκετ, γιατί να μην μεσολαβήσει όσο δυνατόν λιγότερος χρόνος για να ξανά το βάλουμε στο ψυγείο. Επίσης, κοιτάμε λιγάκι να προσέχουμε ιδιαίτερα τις ψυσταριές, γιατί μικρόβια όπως η σαλμονέλα και τα κολοβακτηρίδια αναπτύσσονται, και καλά είναι, όπως είπαμε, εκεί να φροντίζουμε το κρέας να ψήνεται ομοιόμορφα και από όλες τις μεριές, χωρίς να καίγεται, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι έχει ψηθεί και από μέσα. Παράλληλα, να μην χρησιμοποιούμε μαχαίρια τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για να κόψουμε ομό κρέας και στο ψημένο. Μπορεί να μεταφέρουμε διάφορες μικροοργανισμούς. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα γεύματα εκτός σπιτιού, καθώς το καλοκαίρι πολλές φορές τρώμε έξω. Γι' αυτό καλό είναι να τηρούμε κάποιες πρακτικές συμβουλές, όπως να επιλέγουμε καταστήματα που φαίνονται ότι εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, δεν καταναλώνουμε φαγητά που έχουν ασυνήθιστο χρώμα, μυρωδιά και γεύση, ζητάμε πάντα τα κρέατα, πουλερικά και ψάρια να είναι καλοψημένα, δεν καταναλώνουμε λαχανικά που φαίνονται ότι δεν έχουν πληθεί καλά, και προτιμούμε φαγητά πρόσφατης παρασκευής ή φαγητά που παρασκευάζονται την ώρα της παραγγελίας.